ικανοποιημένος ήταν ο προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Μαλεσίνας Μάκης Ζαχαρόπουλος από τον βαθμό που κατάφερε να πάρει η ομάδα του στο πολύ δύσκολο εντός έδρας μάτς με την ομάδα της Νέας Αρτάκης στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 84, τονίζοντας ότι αυτό που έχει πετύχει είναι άθλος δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και του μικρού ρόστερ. Ζήτησε όμως από τους παίχτες του να παραμείνουν προσγειωμένοι και συγκεντρωμένοι εν ώψη της πολύ δύσκολης συνέχειας. Εμείς να είμαστε προσγειωμένοι, ξέρουμε τι ομάδα έχουμε, ξέρουμε ότι έχουμε μικρό ρόστερ. Δηλαδή, αν έρθει κανένας και ζήσει από μέσα τα προβλήματα που έχουμε στην ομάδα, τότε θα καταλάβει ότι πρόκειται αυτό που γίνεται στη στιγμή για άθλο. Μιλάω με όλη την ειλικρίνεια που πιστεύω ότι μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς και μιλάω πάντα ειλικρινά. Είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή με λίγους παίχτες, γιατί κάποια παιδιά φύγανε, κάνα δύο περιπτώσεις που είχαμε, ήμασταν και μικρό ρόστερ και από εκείνο το κακό μείναμε πολύ λίγοι και με κάρτες και με τιμωρίες και τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο. Προσπαθούμε να πάρουμε κάποιον παίχτη για να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Έχουμε καλή ομάδα, του λέω αυτό το πράγμα και το έλεγα πάντα. Αλλά μας πιέζει το ότι είμαστε μικροί σε αριθμό. Φαντάζομαι όμως θα δώσει τεράστια όθηση για τη συνέχεια αυτός ο βαθμός που πήρατε. Κοιτάξτε, εμείς βγάζουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δεν έχουμε παίξει με ομάδες, να το πούμε έτσι, των κυβικών μας. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά αν αναλογιστείς, παίξαμε το πρώτο μάτσο και το σέντρα στο Λουτράκι, χάσαμε στο 85. Παίξαμε εδώ με τον Πανεγιάλιο, πιστεύω ότι δικαιούμασταν την νίκη. Ήρθαμε στο παλιά. Φέραμε στο παλιά στον Άφλιο. Παίζουμε σήμερα με τη διεκδικήτρια Αρτάκη. Παίζουμε την επόμενη Κυριακή στην Κόρινθο. Έρχεται το Αιγαίας Πλουμαρίου και ξαναπάμε σε μια διεκδικήτρια τη Ρόδο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα βαρύ πρόγραμμα. Εντάξει, αλλά με όλες τις ομάδες θα παίξουμε. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι, αυτό που λέω πάντα στα παιδιά, ότι έχουν πολλές δυνατότητες και με πολλή δουλειά, η απειρία που έχουν τα περισσότερα παιδιά από εθνική κατηγορία καλύπτεται μέσα από τη δουλειά που πιστεύω ότι κάνουμε στην προπόνηση και από το ταλέντο τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο για τη συμπαράσταση και να ξέρουν ότι ό,τι γίνεται ή αλλαγή, οτιδήποτε γίνεται για το καλό της ομάδος, με γνώμονα το καλό της ομάδος.